Για τη Μεγάλη Τρίτη οριστική συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Φορέων του Νομού. Για τη Μεγάλη Τρίτη ορίστηκε η συνάντηση φορέων του νομού με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου της περιοχής με πρωτεύων και κυρίαρχο τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό του Φεβρουαρίου. Υπάρχει και μια θετική εξέλιξη. Μας ενημέρωσαν σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το γραφείο του κ. Κοντού, ότι τη Μεγάλη Τρίτη, 1 η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού με τους αρμόδιους του ΕΛΓΑ και μας καλέσανε και εμάς για να συζητήσουμε τα αυξημένα προβλήματα στα Ισπυριδοειδή και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί με την επιστολή που μας στείλανε ότι θα πάνε μέσω ΨΕΑ και όταν λέμε μέσω ΨΕΑ θα περιμένουμε γύρω στα 2 χρόνια για να έρθουν οι αποζημιώσεις, είναι πολύ δύσκολο αυτό για τους αγρότες να συνεχίσουν να κάνουν το επάγγελμά τους. Την κινητοποίηση όλων των φορέων μαζικά επισημαίνουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας. Κάνουν λόγο για μαζική και μεγάλη καταστροφή που απαιτεί την ενεργοποίηση όλων. Πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αν δεν φωνάξουμε κι εμείς, αν δεν διαμαρτυρηθούμε, σίγουρα δεν θα κερδίσουμε τίποτε. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων άμεσα μετά τον παγετό, ο οποίος προκλήθηκε 16 μέχρι 19 Φεβρουαρίου, στις 22 Φεβρουαρίου απέστειλε υπόμνημα στον ΕΛΓΑ στην Αθήνα και στο οποίο αναφερόταν στις εκτεταμένες ζημιές και μεγάλες ζημιές και καταστροφές που υπέστησαν τα Ισπυριδοειδή και τα ελαιόδεντρα. Στη συνέχεια και με δελτία τύπου στο σταθμό σας και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και με συζητήσεις που κάναμε σε κάποια χωριά, απέτηση των αγροτών είναι να άμεσα να αποζημιωθούν για αυτή τη ζημιά και όχι να περιμένουν ένα χρόνο αν θα καρπίσουν τα δέντρα, τα οποία δέντρα έχουν καταστραφεί, ειδικά τα νεαρά που φυτεύτηκαν το 2004 έχουν καταστραφεί στο 100%. Αυτά πιθανώς να φτάσανε στα αυτιά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και να επιστοποιήθηκε πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια εμείς θα δούμε τι θα... εμείς θα τους αναφέρουμε εκεί πέρα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον νομό και θα δούμε τι θα μας πούν και αυτοί.